Υπάρχει μια φωτογραφία που λένε τα παιδιά που είναι ο μπαμπάς σου και ο αδερφός σου. Ναι. Θα ήθελα έτσι λίγο να τη δούμε αυτή, γιατί πιέζουν από πάνω να τη δούμε. Αχά! Ναι. Εδώ είναι όταν γυρίστηκε η ταινία ο νονός. Νούμερο 6. Πού είσαι εσύ, ποιος είσαι? Εγώ είμαι δεξιά, είμαι με μακρύ μαλλί. Ομορφός εγώ, ε. Συγγνώμη, μπορεί να την ξανακάνετε λίγο μεγάλη, σας παρακαλώ, έχω λόγο λίγο να τη δούμε έτσι λίγο, ευχαριστώ. Α, εσύ είσαι δεξιά. Ναι. Μπαμπάσου. Ο αδερφός μου είναι αριστερά. Να σου πω, μπαμπά σου φοβερά καλλιτεχνική φυσιογνωμία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πω, φοβερή φιγούρα. Είναι φατσάρα. Ο αδερφός σου, ναι, πέρα ότι είναι και γνωστός σαν ηθοποιός, αλλά λέω είναι πολύ καλή. Ο αδερφός ασχολείται με την ηθοποία. Είχε παίξει στο Κλειδί του Παραδείσου, έκανε τον αδερφό μου κάποια στιγμή. Του ζητήσανε από την εταιρεία παραγωγή. Το πέτυχε. Πάρα πολύ καλά. είναι πολύ καλός και σαν ηθοποιός, κατά τη γνώμη. Είναι σκηνοθέτης, να πούμε έτσι. Ναι, ναι. Κατά δική μου γνώμη είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Μάλιστα. Ναι, είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου. Σε έχει σκηνοθετήσει ποτέ? Ναι, βέβαια. Σε μια μικρού μήκους η οποία είχε πάει και στο Clermont Ferrand σε ένα φεστιβάλ μικρού μήκους, το οποίο είναι αντίστοιχο με τον κανόν της μεγάλου μήκους και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δική του ταινία, ε. Ναι, δική του. Έξι. Η μητέρα σου δεν έχει σχέση με... Όχι, είναι πολύ... Η γυναίκα όμως πρέπει να τα έχει παίξει λίγο, έτσι, με τρεις καλλιτέχνες. Καλά, ναι. Εντάξει, δηλαδή, πρέπει... Εδώ θέλω πληρότημα για τη μαμά του, τότε καλλιτέχνα. Δηλαδή, εδώ ρε παιδί μου, οι μανάδες... Ναι, εδώ οι μανάδες... Που έχουν έναν στην οικογένεια, ρε παιδί μου, που έχει σχέση με τηλεόραση, με θέατρο, με τραγούδι. Και είναι έτσι, δηλαδή τα μαλλιά. Όταν έχεις τρεις ανθρώπους, τον άντρα και τα δυο σου παιδιά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το διασκεδάζει. Το διασκεδάζει. Ναι, ναι. Μάλιστα.